Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής. Είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα παρουσιάσω ένα θέμα εμβόλυμα στο κανονικό μας πρόγραμμα σχετικά με κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν ότι η βιταμίνη D επηρεάζει το βάρος. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που παραδοσιακά πολλοί ξεκινούν προγράμματα διατροφής για απώλεια βάρους. Εγώ, ως ειδικός στην ιατρική διατροφολογία, αυτή την περίοδο δέχομαι μεγάλο αριθμό ατόμων που ζητούν βοήθεια, γι' αυτό το λόγο στα δύο ιατρικά κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε. Τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στα πολλά αίτια αύξησης βάρους που έχω παρατηρήσει και αντιμετωπίζω συχνά, έχει προσθεθεί και η έλλειψη βιταμίνης D ως ένας ακόμα λόγος. Σήμερα θα δούμε πώς η βιταμίνη D επηρεάζει την αύξηση βάρους και σε ποιες περιπτώσεις η χορήγηση της βιταμίνη D μπορεί να βοηθήσει στην απώλειά του. Η βιταμίνη D είναι μια ορμόνη που παράγεται από τον οργανισμό όταν το δέρμα εκτίθεται στον ήλιο. Καθώς το ίδιο συμβαίνει και στα φυτά και τα ζώα όταν εκτίθενται στον ήλιο, εμείς μπορούμε να πάρουμε τη βιταμίνη D που έχουν παράγει αυτά πριν τα καταναλώσουμε. Παρόλα αυτά, δεν είναι συχνό κάποιος να επιτυγχάνει φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα του μόνο από έκθεση στον ήλιο και τη διατροφή του. Για λόγους που έχω εξηγήσει σε προηγούμενο βίντεο, έχει υπολογιστεί ότι το 50% των ανθρώπων δεν έχουν αρκετή βιταμίνη D στο αίμα τους. Η βιταμίνη D όμως είναι εξαιρετικά σημαντική, εκτός από το μεταβολισμό και για να έχουμε γερά κόκαλα, να λειτουργεί καλά ο εγκέφαλος και το ανασωπητικό σύστημα. Σε προηγούμενο βίντεο έχω μιλήσει πώς η επάρκεια σε βιταμίνη D είναι πιθανό να προστατεύει ακόμα και από τον κορονοϊό. Πρόσφατες μελέτες όμως υποστηρίζουν ότι η επάρκεια σε βιταμίνη D στη διατροφή μας μπορεί να προστατεύει και από την αύξηση βάρους. Αυτή η παρατήρηση ξεκίνησε γιατί αρχικά είδαμε ότι άτομα με αυξημένο βάρος συχνά έχουν χαμηλή βιταμίνη D. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε το ερώτημα κατά πόσο η χαμηλή βιταμίνη D στο αίμα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. Γνωρίζουμε ότι τα άτομα που έχουν αυξημένο λίπος έχουν αυξημένες ανάγκες σε βιταμίνη D, γιατί η βιταμίνη D είναι λιπόφιλη ορμόνη και μετά την κατανάλωσή της ένα μεγάλο μέρος αποθηκεύεται στο λίπος, οπότε δεν είναι διαθέσιμη για χρήση. Υπολογίζουμε ότι ένα άτομο με αυξημένο λίπος έχει ανάγκη 50% περισσότερη βιταμίνη D από ένα άτομο με φυσιολογικό λίπος. Παρόλα αυτά, η συνύπαρξη χαμηλής βιταμίνη D στο αίμα και αυξημένου βάρους δεν μπορεί να μας πείσει ότι η χαμηλή πρόληψη βιταμίνης D μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο βάρος, γιατί μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι που να εξηγούν καλύτερα αυτή τη συσχέτιση. Ο τρόπος για να αποδειχθεί ότι η βιταμίνη D προστατεύει από την αύξηση βάρους ή ότι η βιταμίνη D βοηθάει στην απώλεια βάρους είναι να γίνουν μελέτες που κάνουν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να χορηγήσουν βιταμίνη D σε άτομα με αυξημένο βάρος και να δούμε αν θα χάσουν κιλά. Φυσικά, πρέπει να έχουμε μια ομάδα σύγκρισης, δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που θα πάρει κάτι που να μοιάζει σαν τη βιταμίνη D, δηλαδή να πάρει ένα εικονικό φάρμακο. Για καλή μας τύχη, τέτοιες μελέτες έχουν γίνει. Για παράδειγμα, μια μελέτη που έγινε που συμμετείχαν γυναίκες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα πήρε βιταμίνη D, ενώ η άλλη πήρε ψευδοφάρμακο, πλασίμπο όπως το λέμε. Η μελέτη διήρκησε 12 εβδομάδες και μόλις ολοκληρώθηκε φάνηκε ότι οι γυναίκες που τους είχε χορηγηθεί βιταμίνη D έχασαν 2,7 κιλά λίπους, ενώ οι γυναίκες που πήραν το ψευδοφάρμακο έχασαν μισό κιλό. Ταυτόχρονα οι γυναίκες που πήραν βιταμίνη D είχαν πάρει και 1,4 κιλά περισσότερο μυϊκό ιστό από την άλλη ομάδα. Μπορούμε από αυτή τη μελέτη να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η βιταμίνη D είναι το χάπι για απώλεια βάρους που ονειρευόμαστε όλοι? Όχι ακόμα. Χρειάζονται να γίνουν περισσότερες και μεγαλύτερες μελέτες. Αλλά κάποιες μελέτες σαν αυτή έχουν ξαναγίνει και μια μελέτη που τις συγκέντρωσε όλες έδειξε ότι όλες συμφωνούν ότι η χορήγηση βιταμίνη D μπορεί να βοηθάει στην απώλεια λίπους. Όμως η απώλεια λίπους που περιγράφεται στις μελέτες, αν και αξιόλογη και χρήσιμη, δεν είναι μεγάλη. Επίσης, η απώλεια μπορεί να είναι μικρή ή και ανύπαρκτη σε γυναίκες που έχουν φυσιολογική βιταμίνη D. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Ο σημαντικότερος τρόπος για να χάσει κάποιος κιλά είναι να κάνει σωστή διατροφή. Ταυτόχρονα όμως, καλό είναι να κάνει εξετάσεις αίματος για βιταμίνη D τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, που τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα είναι τα χαμηλότερα του έτους.
κάνει βιταμίνη D στο αίμα του είναι χαμηλή, να φροντίζει να τροποποιεί την έκθεσή του στον ήλιο, τη διατροφή του ή και αν χρειάζεται να παίρνει συμπληρώματα ώστε να εξασφαλίσει ότι η βιταμίνη D στο αίμα του θα είναι εκεί που πρέπει ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα στο μεταβολισμό του. Ευχαριστώ πολύ.